καλησπέρα από το στάδιο της Δραπετσόνας. Θα σας δώσουμε σε μετάδοση τον αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στην Δραπετσόνα και τον Πορφύρα στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Αλφα Εσκανά Ντρόν. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη αγωνιστή για το 2019. Διαιτητές του αγώνα είναι ο κύριος Αβιελινός, ο κύριος Γεράνιος και ο κύριος Αντριόπουλος. Coach των ομάδων είναι ο κύριος Καλλιπολίτης για την Δραπετσόνα, την γηπεδούχο ομάδα, και ο κύριος Λιβάδης για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Η Δραπετσόνα ξεκινάει με τον Κατσούρη, τον Τριανταφυλλίδη, τον Αμανίδη, τον Λιούρη και τον Νούμερα. Κοτόπουλος δίνει στο σκάνδαλο, στο σκάνδαλο. Ο Καλαμαράς πήρε το ριμπάου. Σκάνδαλος. Και πάλι το ριμπάου ο Πορφύρας. Γιαννόπουλος. Μέσα. Γιαννόπουλος κατάφερε και έβαλε το σου τρία πόντο. Δίνοντας το προβάσμα για την ομάδα του. Καμανίδης στο Κουσούρι, πιέζεται από Γιαννόπουλο ο Γιώργος ο Κουσούρης, δίνει στο Τριανταφυλλίδη. Τριανταφυλλίδης, καλή προσπάθειά του, το λοιπόν Δραπετσόνα. Καλαμαράς δίνει στο σκάνδαλο, σκάνδαλο στο Γιαννόπουλο και πάλι μέσα. Πολύ καλό το ξεκίνημα για την ομάδα. Τριανταφυλλίδης στο Λιούρι, ο Λιούρι στον Αμανίδη. Τριανταφυλλίδης στον Καρέλα, σουτ μέσα. Να το πιο ξεκίνησε να είναι όσο και η Δραπετσόνα με τον Καρέλα. 3-6. Ότι βαθμολογικά η Πορφύρας είναι στη τρίτη θέση βαθμολογίας, ενώ αντίστοιχα η Δραπετσόνα είναι προς το τέλος. Φέτος η Δραπετσόνα δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Σκάνδαλο σκέφτεται την μπάλα. Έχασε το λάθη. Αμανίδης, το Μπεσούρι, σούτε που όχι. Πάσα στον Τριανταφυλλίδη, φάουλ. Για την Δραπετσόνα. Λοιπόν, βλέπουμε κάποια ομάδα κάποια ευστοχία, μη καλή ευστοχία. Αυτό οφείλεται φυσικά στην αγωνιστική απραξία. Είχαμε τις γιορτές, δεν δόθηκαν κάποιοι αγώνες, συνεχεί αγώνες. Είναι λογικό, θα βρουν το καλό τους αυτό στην πορεία. Αυτό συνέβη σε ένα προηγούμενο αγώνα του Κυπέλλου που μεταδώσαμε ανάμεσα στον Άλμιο και τον Παλιό Φάριο. Και εκεί οι ομάδες δεν ξεκίνησαν τόσο καλά, αλλά στην πορεία, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, γίνανε πιο εύστοχες. 4-6 το σκορ. Μέσα. 5-6. Σκάνδαλος. Κοτόπουλος. Κοτόπουλος στο Γιαννόπουλο. Ωραία παλιά στο Σκορπομιχάλη. Βγαίνει στο Κοτόπουλο. Πάλι έχασε. Κάνω το τέλο και ο Φωτόπουλος. Είπαμε λοιπόν. Γίνονται αυτά. Λάθος από τότε τώρα. Να βάζει τα πετσόνα της Τζέμις στο Γιάννη. Σκάνδαλο. Κόπη και λεφάω. Ο κύριος Γεράνης. Λέει εδώ το παίρνει πάνω μου. Εδώ το είδα. Είναι φάω και καλό.
ξέρετε πώς προκαλέψει. Στην αρχή είμαστε ακόμα. Μείωση λοιπόν σε 7-8 ή 7-8 είναι 7-9. Λοιπόν, πίνακας. Σκάνδαλος. Γιαννόπλος. Φάουλ για τα Φιλίδη. Σκάνδαλος. Γιαννόπλος στο σούτ. Ο Φόρτης θα δείξει. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Μόνος πάλι να είναι. Παναγιάτο. Τώρα προφύρα. Ο κύριος Γιαννάνας έχει προσωπική άποψη, είναι κοντά στη φάση. Καλαμαράς, Φωτόπουλος, με το Κουσούρι, Γιαννόπλος, Σκάνδαλος τώρα, λύσε το Σκάνδαλος πίσω στο Γιαννόπλος, στον Φωτόπουλο. Έχασε ο Φωτόπουλος την μπάλα, και Ανταπηλίδης, ωραίο καλά. Κάθασε, όλο και ο Ανταπηλίδης, όπως είπαμε, ζωηρά ξεκίνησε. Και μια βολή για τον Πορφύρα. Είχε πάρει το προβάδισμα προηγουμένως σε Δραπετσόνα. Κουσούρης. Καρελά στο σούτ. Κουσούρης το ριμπάου. Το φάουλ, πάρα στο Κουσούρη. Παραλίγο να μετύχει και το φάουλ και το καλάθι. Πήρε όμως το φάουλ. Ο Γιώργος Αβουσούρης, ένα παιδί που το Μοσχάτο Ταύρο Σπορ το ξέρει αρκετά καλά. Έχει μεγαλώσει στο Μοσχάτο, έχει γεννηθεί στο Μοσχάτο. Είναι ένα αξιόλογο παιδί, είναι ένα αξιόλογο παίκτη. Το Μοσχάτο Ταύρο Σπορ το παρακολουθεί. Έχει κάνει κάποια στιγμή κάποιο αφιέρωμα για αυτόν. Όταν έπαιζε στον Έσπερο Καλυθέα στην περσινή χρονιά. Άσχετο στο βαγό Γιώργο. 10-10 το σκορ. Φωτόπουλος. Πέρασε ο Φωτόπουλος. Καλά. Ωραία προσπάθεια. Ελύθηκε. Πέρασε κάτω το καλάθι και το πέτυχε. Ο Σούρης. Πάσα λεφτά Μανίδη. Φιλίδης τώρα, ο Καρέλα, προσπαθεί να περάσει ο Καρέλας, έχασε όμως την μπάλα, Φωτόπουλος, Κουρδομιχάλης, Φωτόπουλος και πάλι, σκάνδαλος, πήρε το κουβάο. Ωραία σφάλι, γίνεται κάτι το καλάτι, είδα πετσόνα, σου του σκάνδαλου, το ριμπάο, είδα πετσόνα, με τον Αμανίδη. Γρήγορα μπροστά το playmaker της Αμπετσόνας και φάουλ. Νομίζω έγινε φάουλ. Ναι, και ο Σαββιέννος. Δίνει φάουλ. Σίγουρα Αμπετσόνα. Νομίζω έχει δίκιο. Σωστά. Ο Παπαδάκης ετοιμάζεται για τον Πορφύρα. Σε θέση του Καλαμαρά. Θα δούμε σίγουρα και τον Λιάδη. Τον νεαρό Λιάδη. Τριανταφυλλίδης, την πρώτη βολή μέσα, εύστοχος. Καλή, και η δεύτερη, 12, 12 πρέπει να το
τώρα. Σκάνδαλος τώρα. Όμως πολύ ωραίο να το βάλει. Ο δίνει λοιπόν μια διαφορά 4 πόντους για την ομάδα του, 12-16. Να πούμε λοιπόν για αυτή την αγωνιστή, 13η, αυτή την ώρα παίζουν στην Καλυθέα ο Ίκαρος Καλυθέας με το πρωτοπόρο Παλαιό Φαλαιρό. Ο Ίκαρος Καλυθέας είναι ο τελευταίος της βαθμολογίας. Το Παλαιό Φαλαιρό είναι πρώτο, αίτητο. Να δούμε λοιπόν ο Ίκαρος τι μπορεί να κάνει, αν μπορεί να κερδίσει τον Παλαιό Φαλαιρό, μιας και έχει αλλάξει τον προπονητή. Έφυγε ο παλιός προπονητής του. Κοσμόπλος νομίζω, κάπως έτσι, πήγε αυτή τη στιγμή. Και τη θέση πήρε ο κύριος Παύλου. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να καταφέρει ο κύριος Παύλου. Ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Ίκαρος Καλυθέας, αν θα μπορέσει να παίξει ακόμα καλύτερα στο δεύτερο γύρο και να διεκδικήσει τη σωτηρία του. Από εκεί μετά έχουμε και άλλα παιχνίδια. Έχουμε ένα ντέρμπι ανάμεσα στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου και την Ευριάλη, ανάμεσα στους δύο τέταρτους νομίζω. Δίνουν μάχη για μια θέση ώστε μια θέση ψηλά στην βαθμολογία για να διεκδικήσουν τα play-off. Μάλλον για να διεκδικήσουν τα play-off μια καλύτερη θέση, που ξέρουν στο τέλος της χρονιάς θα γίνουν αγώνες παράς, δεύτερη, δεύτερη και τέταρτη θέση. Που ίσως ο δεύτερος να οδηγηθεί όπως και πέρσι, αν γίνει αυτό, αν πήγε η Μεγαρίδα πάρε την άνοδο της από την Γάμα την Κεστήριτα, θα έχουμε πια μια δεύτερη ομάδα από την Σκανά να ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική. Άλλο ωραίο παιχνίδι είναι ανάμεσα στη Γλυφάδα και το Μήλωνα. Επίσης ένα άλλο εξίσου άλλο παιχνίδι θα γίνει και στο Πέραμα, ανάμεσα στο γηπεδούχο Πέραμα και την Καλυθέα. Την Καλυθέα του κύριου Καλαφάτη, που από πέρσι δίνει πάρα πολύ ανεργαμένη, πάρα πολύ καλή. Βγήκε πρώτη στην τρίτη κατηγορία πέρσι, πήρε άξια την ανεμόδη και φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. '13-19, Αμανίδης, πάω νομίζω, ο οποίος θα βλέπουν σωστά, το καταλογίζει. Έχουμε ένα άλλον αγώνα ανάμεσα στην Ελευθερία Μοσχάτου και τους Τράχωνες. Οι Τράχωνες, οι οποίοι έχουν προπονητή τον κύριο Χαριτάτο, έχουν βρει καλό ρυθμό στους τελευταίους αγώνες. Είχαν μείνει λίγο πίσω, τώρα ανεβαίνουν σιγά σιγά. Είναι και αυτή μια ομάδα που μπορεί να διεκδίκησει θέση για τα play-off. Γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Ομάδες που ξεχωρίζουν και ομάδες που δίνουν κάθε μέρα μάχη, κάθε αγωνιστική μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Καρασούλας τώρα στον Παπαδάκη, ο Τόπλος. Φάλε, πως είναι ο Σαββιέννος. Νούμερο 11 το έκανε ο Περζικιανίδης. 15
8 ή 19 μπήκε το ταμπλό. 1 και 30 από την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βρήκε τον τρόπο να βάλει το καλάθι. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, χρόνια στην κατηγορία της Ισκανά, της Αλφα Ισκανά. Συνήθως σε όποια ομάδα πηγαίνει, έχει άνοδο αυτή η ομάδα. Πέρασε και από το πόλις καλύτερα, πέρασε και από το Πάρο Κερατσινίου, πέρασε και από το Πέρα πρόσφατα. Πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές ομάδες έχουν περάσει. Δείχνει φυσικά την κλάση του, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένας παίκτης που σίγουρα θα μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να αγωνιστεί σε καλύτερη και μεγαλύτερη κατηγορία. Αν δεν το έχει κάνει, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Εμείς το θυμόμαστε από τότε που μουσικά το Ταύρο υπάρχει, εδώ και 8 με 10 χρόνια. Το θυμόμαστε στην Αλφα Ισκανά. Τον έχουμε δει σε αγώνες κυπέλλου. Έχουμε δει λοιπόν τον Φωτόπουλο. Νομίζω με τον Εθνικό ήταν στο Μουσκάτο, στον τελικό. Ανάμεσα στο, μάλλον στον ημιτελικό τότε, 5-6 χρόνια ανάμεσα στο Εθνικό και τον Ιωνικό. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρώτος ημιτελικός, κέρδισε ο Εθνικός, αυτός πήγε στο τελικό, όπου αν θυμάμαι καλά κέρδισε το Μίλωνα στον τελικό. Εκεί λοιπόν ο Φωτόπουλος πανηγύρισε μαζί, τον θυμόμαστε με τον Εθνικό τότε, ναι. Όπου ο Εθνικός έφτασε λοιπόν μετά από λίγα 2-3 χρόνια στην Α2 κατηγορία, όπου και παίζει ακόμα και σήμερα. Αγωνίζεται και σήμερα στην Α2 ο Εθνικός με τη βοήθεια του Φωτόπουλου και κάθε άλλου παίχτη σαν τον Φωτόπουλο. Όλα αυτά τα χρόνια όθησαν τον Εθνικό ψηλά. Είναι αυτό που λέμε, πάρα πολύ έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να πάει και ψηλότερα η ομάδα. Το ίδιο συνέβη και με τον Ίκαρο Καλυθέας, όπου και ο Καλυθέα και ο Ίκαρος ανέβαινε κάποιες χρονιές κάθε χρόνο για μια κατηγορία για να φτάσει να αγωνιστεί στην Α1 ανθρώπου. Όπου εκεί πήγε πάρα πολύ καλά, έφτασε νομίζω 5η-6η θέση κάθε χρονιά, διεκδίκησε τη θέση να παίζει στην Ευρώπη. Εμείς εδώ στο Μασκάτο Ταύρο Σπόρτι υποστηρίζουμε όλες τις ομάδες της Ισκανά πλέον. Βγάζουμε πολλές, γράφουμε για αυτές, ανεξάρτητα αν παίζουν Α Ισκανά είτε αν παίζουν Α1 κατηγορία. Και για τον Ολυμπιακό γράφουμε και για τον Ιωνικό τώρα που φαίνεται να ανεβαίνει και αυτός μετά από πολλά χρόνια στην Α1 κατηγορία. Είναι πρώτος αυτή τη στιγμή, μόνο στην κορφή της Α2. Την προηγούμενο Σάββατο κέρδισε τον Εθνικό μέσα στο Σαλπέας. Εκεί ήταν το Μασκάτο Ταύρο Σπόρτι. Από εκεί και μετά παρακολουθεί μέχρι και τη Μεγαρίδα τώρα τη δίνει μάχες για την άνοδό της στην Β' κατηγορία. Το Πέρα, τον Άρη Νίκαιας, τον Έσπυρο Καλυθέας στη Β' Εθνική, τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, τον Πρωτέα Βούλα. Είναι πολλές οι ομάδες της Ισκανά που αγωνίζονται στις εθνικές κατηγορίες. Ο Ίκαρος Νέας Μύρνης είναι αρκετές. Ο Μανδραϊκός, ο Πανελληνιακός, μας έβγω τώρα μία-μία. 17-21 και ο Καρασούλας συμβολές για τον Πορφύρα μέσα εδώ. Καπατσούλιας είναι, ο Καπατσούλιας. Μέσα και η δεύτερη. 17-23 νομίζω. Το προβάσμα την αρχή το έχει ο Πορφύρας, δεν το έχει χάσει. Ο Πορφύρας έρχεται πάρα πολύ καλές νίκες τον τελευταίο καιρό. Κέρδισε πρόσφατα τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου μέσα στο Μπραγκάμ. Το Μασκάτο Ταύρο Σπόρτι μετέδωσε από τον αγώνα. Πιο αργότερα είχε κερδίσει και το Πέραμα μέσα στο Πέραμα. Εκεί ήμασταν κι εμείς. Και γενικά νομίζω ότι ο Πορφύρας
έχει να χάσει, νομίζω είναι 7 αγωνιστικές περίπου, 6 συνεχόμενες νίκες. Δεν θα δούμε σήμερα τι θα κάνει Τραπεζόνα, να γίνει παιδούχος Τραπεζόνα, η οποία καίγεται για μένα. Καλά είναι το να ανοίξει το Τριανταφυλλίδι. 19-23. Καπατσούλιας τον οικονόμο. Βγήκε και ο Λιαβής. Ξανά την μπάλα. Το νόμο έκανε όμως ένα άστοχο σου. 3 δευτερόλεπτα, 3-10. Στις Ολυμπιονίκες της κατάδυσης που θα ξεκινήσουμε πρώτα το σύλλογο της Τραπεζόνας είναι ο Σωτήρης ο Τρέκας, ο Θωμάς ο Μπίμπης και ο Γιάννης ο Καβρινίδης. Οι Ολυμπιονίκες στην Ολυμπιάδα του 2004. Χρυσός ο Μπίμπης, έβδομη ο Τρέκας και ο πέρασε και το νούμερο 12, ο Ναφλιώτης. Τώρα βγαίνει ο Λιάδης, που θέσει όσους ο Μιχάλης. Τενταφυλίδης. Αμανίδης, το σουτ, έστω. Πετάσει η Ευρωξία να παίρνει πολλά λοιπόν και επιδετικά και αμυντικά. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε τον Γουρδο Μιχάλη και νομίζω τον Βαδάκη, ναι, που πήρε το λοιπόν. Λοιπόν, ο Ζικιανίδης. Καταφυλίδη σου. Τουρισμός παίξε ο Τζαφιλίδης. Αν μπορούσε να παίξει καλύτερα σήμερα ο Γιώργος Κατσούρης,
Σίγουρα θα ανέβει, θα μπορούσε να ανέβει αρκετά η ώρα. Για να δούμε. Καμανίδης, Τενταφυλίδης, μέσα. Κατόπλος τώρα ετοιμάζεται για την Αμπροφίλα. 22, 23. Πλησίασε η Ρεξόνα αρκετά. Κονέμι. Μασούλια. Ο Γιαννόπλος. 22. 25. Δεμένει. Ο κύριος Γεράνιος. Δίνει τεχνική ποινή. Αρκετά είναι θεαματικά. Αρκετά θεαματικά. Κουσούρης.
27-29 και πάλι μπροστά από Πέρες. Παπαγεωργίου, Πέρες ο μικρός μέσα. Άρχισε το παιχνίδι να αποκτάει μεγάλο ενδιαφέρον. 29-29, πόντο πόντο οι ομάδες. Σήμερα λοιπόν, να πούμε και τα πράγματα έτσι πως είναι η πραγματικότητα, είμαστε σε ένα δίλημα ποιο παιχνίδι να βγάλουμε το Μασκάρι το Βροσκότη. Αν θα βγάζαμε το Αστέρα, καλά το ωραίο λοιπόν, ωραίο βράδυ, τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου και την Ιβριάνη ή την Τραπετσόνα με τον Πορφύρα. Λοιπόν, προτιμήσαμε τον Πορφύρα με την Τραπετσόνα. Και αυτό γιατί είναι δύο ομάδες από τον Πειραιά, μαχητικές και οι δύο. Έχει μας είπε λοιπόν ότι εδώ θα γίνει ωραίο παιχνίδι και την ακολουθήσαμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό γίνεται. Ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτό ζητάμε και εμείς. Είμαστε αρκετές όσοι είμαστε στα γήπεδα και ζητάμε τα όμορφα παιχνίδια. Αυτά πολλές φορές δεν μπορούμε να τα μαντέψουμε. Είναι δύσκολο. Παρόλα αυτά, η Εσκανά φέτος μας έχει προσφέρει τρομερά παιχνίδια, όμορφα, με μεγάλη συγκίνηση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ρωτάει μας, η Εσκανά φέτος έχει αναβαθμιστεί αρκετά, περισσότερο από κάθε φορά ίσως. Ο Γεωργίου, πέρασε ο μικρός, φάουλ! Φάουλ, πάμε στον Γεωργίου, νομίζω ο νόμος και ο σκάνδαλος. Όπως είναι ο κ. Καλλιπολίτης, χρόνια εδώ στην Εσκανά προπονητής έπειρος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα του αλλά και τις ομάδες στην Εσκανά. Ένας αρκετά φιλότιμος προπονητής, δουλεύει με τα παιδικά του παιδιά. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι από το φυτόριο της Ραπετσόνας. Χρόνια εδώ στην ομάδα, δουλεύουν αρκετά με τις παιδικές και εφηβικές ηλικίες για να βγάλουν δύο ή τρεις αθλητές και να τους περάσουν πάνω στην αντρική της ομάδα. Δεν έχουν μεγάλες πολυτέλειες. Έτσι λοιπόν αγωνίζονται με τα δικά τους παιδιά. Όχι μόνο τα Ραπετσόνα και άλλες ομάδες έχουν αυτό και το πέραμα που βλέπω. Και άλλες ομάδες. Για τον Πορφύρα, ο Γιάννο Μπούσο, το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο δεν είναι στο σκάνδαλο. Αγγελίου έκλεισε. Γρήγορα μπροστά στο Καρέλα. Παραμένει για το προβάδισμα για τον Ραπετσόνα. Σκάνδαλο, σουτ μέσα. Πάλι μπροστά. 34-35. Κουστούρης. Πιέζει ο Γιώργος ο Κουστούρης. Δίνει την μπάλα στον Καρέλα. Άστο, στο ρυπάνω από Γεωργίου.
34-38. 1 και 20 είναι τη λήξη του χρόνου. Χωρίς λόγο. Στο μήκρο 34-38. Αυτό που πήρα. Είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί σας για να σας μεταδώσουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Δραπετσόνα Πορφύρα στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Αλφα Εσκανά Αντρών. 34-38 προηγείται ο Πορφύρας. Την παλαγιά Δραπετσόνα με τον Κουσούρι Πάολο. Το σκάνδαλο επάνω από το Τσούρι. Φωτιά. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Φωτόπλος τώρα. Πορφύρα στο σκάνδαλο. Άστοχος στο λιμπάν ο Καλαμαράς. Το Τσούρι. Ο κ. Αβγελίνος. Το καταλογίζει σωστά. Η Δραπετσόνα προσπαθεί. Θέλει να πάρει και αυτή μια νίκη καλή. Αν τα καταφέρει, θα ξεφύγει εδώ από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Σκάνδαλος Καλαμαρά, σουτ. Λοιπόν, Τσούρις. Αμανίδης. Απέναντι του ο Οικονόμου. Για να δούμε. Καλάθι και φάουλ. 38-40 δίνει το ταμπλό και μία βολή για τον Τεταφυλλίδη, ο οποίος σήμερα νομίζω είναι ο κορφαίος για την Τεταφυλλίδη μέχρι στιγμής. Ας το πούμε όμως τώρα. Καλαμαράς. Σκάνδαλος. Παπαδάκης στον Καλαμαρά. Του πιστεί όλοι νομίζω πάνω στον όμπειρο playmaker Πορφύρα. Ο Βρυτομιχάλης θέση του Καλαμαρά. Μουσική.
μέσα από την βολή του Φωτόπουλου. Μέσα για δεύτερο. Κιόλης, ο Τριανταφυλλίδη, Αμανίδης. Θετικό, ο Αμανίδη. Σκάνδαλος τώρα, για τον Πορφύρα. 38-42 το σκορ. Φωτόπουλο, άστοχο. Είναι στιγμής και οι δύο ομάδες δεν είναι τόσο εύστοχες. Έχουν χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Κουσουρίς, πέρασε παλιά, ωραία. Στο Βυσκιόλι και Γαλάδι, ωραίος συνδυασμός. Ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του κ. Καλλιπολίτη. 40-42. Πότο πότε οι ομάδες. Σκάνδαλο στο σουτ. Το rebound. Φωτόπουλος φάουλ. Η Δαβιτσόνα είχε πάρα πολλά αμυντικά rebound. Πάρα πολλά μέχρι στιγμής. Φωτόπουλος δύο βολές. Μέσα από τη βολή. Μπροστά από το Αμανίδης. Ελήφθηκε. Πέρασε μπροστά. Καλά. Και μπαλά. Δεν την παραμένει. Δύο βολές. Σκούρισαν τσάπη στον τίκο. Σωστά. Δύο βολές. Το φάουλ. Για να δούμε. Το νούμερο 6 το έκανα. Τέσσερα το σκορ. Άσος και δεύτερη βολή. Σκάνδαλο στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος. Παπαδάκης. Λάθος. Πεσόρης. Άλλα. Ο Τριανταφυλλίδης. Τριανταφυλλίδης, ωραίος Τριανταφυλλίδης, φάουλ. Φάουλ στον Τριανταφυλλίδη, καθαρό. Ποιος Γεράνιος, έμπειρος διαιτητής. Νομίζω αγωνίζεται και στην Α1 και στην Α2. Σωστά. Βολές για το Πορφύρα νομίζω ότι να είναι. Μέσα στην πρώτη βολή για το Τριανταφυλλίδη. 41-44. Ο σκάνδαλος τώρα για τον Πορφύρα. Φωτόπουλος. Γιαννόπουλος. Παπαδάκης.
επιτρέπετε τώρα, 45-44. Πρωτόπουλος. Προσπαθεί τραπεζόνα. Βήματα που να ήταν, ή φαουλ, φαουλ, νομίζω είναι, ναι. Πάνω στο Κουτσούρι. Του Κουτσούρι, μάλλον πάνω στο Οδό Μιχάλη. Οριακά είναι τα θέματα, τα πράγματα. Ποντοπότε οι ομάδες. Και καλές προσπάθειες βλέπουμε, αλλά και λάθη παράλληλα. Του τρίτου δεκαλέπτου. Παπαγιορίου στο Λιούρι. Άσε στο Λιούρι. Σκάνδαλος. Δεν διάβαινε. Ο Μιχάλης. Πασάζει στο Γιάννο. Το σύντο Γιάννο. Πότε μια ομάδα μπροστά, πότε η άλλη. Συνασπαστικό. Το παιχνίδι. Λάθος από τον Βετσόνα. Σκάνδαλος. Στο Παπαδάκη. Λοιπόν, Μιχάλης. Έκοψε. Λίγο να πάρει την μπάλα. Ο Σουκούρης, Παπαδάκης, Σούδη, Κροφούντο, μέσα. Παπαδάκης. Ξεκινάει πάλι το παιχνίδι. 51 για τον Προφύρα. 4-29 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Αμάνι της τώρα. Πιέζει. Αρκετά ψηλά ο Προφύρας. Προσπαθεί με την πίεση να οδηγήσει σε λάθος στο playmaker. Να κερδίσει την μπάλα, να βγει στον εθνιάσμο. Είναι μια καλή τακτική αυτή, αλλά όμως για να επιτύχει πολλές φορές χρειάζονται και πρόσφατα σε αυτό το θέμα. Εδώ έγινε λοιπόν το άτομο, κύριε Πάολο Πέχτης, ο Μανίδης και οδηγεί τον Πέχτη σε δύο βολές. Αν τη βάλει και τις δύο, θα πούμε ότι είναι κάτι καλό. Έτσι λοιπόν, 47-51. Γιαννόπουλο, συνεδριασμό Γραμπετσόνα, αρκετά γρήγορα. Συγγνώμη ο Προφύρας. Τις βολές τώρα, ο Ναφλιώτης και ο Καρέλας για την Γραμπετσόνα, αντικαθιστή τον Παπαγεωργίου και τον Καταφυλίδη. Όχι τον Αμανίδη. 47-52. Ο ριμπάμ, ο Προφύρας και πάλι. Όπως είπαμε, στη μάχη του ριμπάμ τα έχει πάρει ο Προφύρας μέχρι στιγμής. Σκάνδαλος καλά. Ωραία προσπάθεια, σκάνδαλο. Αν ξεκινούσε ο σκάνδαλος, δεν είναι καθόλου κάτι. Αλλά τα βάλαμε για το σώμα. Αυτό έγινε. Θα πρέπει να είναι τα για τον Δημητρίου. Το τελευταίο δεκάλεπτο σκάνδαλο πάτησε γκάζι. Και έτσι. Ο Δήλας πήρε μια μεγάλη μύτη μέσα στον Αστέρα. Φωτόπουλος. Παπαδάκη. Ξανά Φωτόπουλος. Φωτόπουλος.
πέρασε. Πολύ ωραία προσπάθεια. Καλάθι. 47-56. Μεγάλη η διαφορά σε 9 πόντους. Είναι κρίσιμο εδώ το δεκάλεπτο, αυτό το τρίτο πάντα. Είναι σε εδώ φαίνονται οι αδυναμίες κάθε ομάδας. Αλλά τι δυνατότητα θα μιλάει λίγο. Σκάνδαλο σουτ. Και στις βολές ο Αμανίδης. Μέσα από τη βολή. Άσπρος δεύτερο. Ο Τούπλος. 48-56. Σκάνδαλος. Φωτόπουλος. Πέρασε και πάλι φάουλα. Μας έκανε ο Μπιούρης. Κύριος Γεράνης δίνει δύο βολές. Όχι, δεν είναι βολές. Μάλλον βολές, είναι συγγνώμη. Φωτόπουλος μέσα από το βολή. Δύσκολο να κάνει βολή ο Φωτόπουλος. Μέσα για το φωτόπουλος. 48-58. 10 πόντους διαφορά. Γιαννόπλος, σύρο Γιαννόπλος, μέσα. Γιαννόπλος, αλλάζει δύο πρώτα. Δυσκόλυτα για τα Περσόνα. Και καθίστε τη διαφορά τώρα, 48-61. Ο Κορφίλας πρέπει να πατάει γκάζ σε αυτά εδώ το κρίσιμο, τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου. Για να τα κάνει τα Περσόνα, θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Πρώτης τώρα, σουτ. Κάτι έδωσε και ο Σοβίλνας. Και τα Φιλίδης τώρα. Για την Πετσόνα. Πάλε έδωσε. Διετής. Υπέρ του Κορφίλα. Καλά πήγε. Νομίζω αδιαθλητικό ήταν. Έδωσε μια βολή και η μπάλα για κατοχή για την Κορφίλα. 48-62. Παπαδάκης. Κονόμου. Και πάλι Παπαδάκης. Πάνω στο Βλέπουλίδη, ο Γιαννόπλος. Ο
Κατσούλια. Απέναντι το νοπιό της. Θα το δείχνω και δύσκολο για τα φιλίδες. Πέντε δευτερόλεπτα μείναν ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κατοχή για τον Παλφύρα. Ταμπλό, παίχτηκε το παιχνίδι. Κουτσούρις τώρα, για την Λαπετσόνα. Θέλετε και ανέβει το καλά. Ξεκινάει το τελευταίο και το τέταρτο. Γιαννόπλος τώρα, στο Μιχάλη, Σκάνδαλος στο Μικόνο. Βλέπουμε και τον Λουιζίδη και στον πάγκο. Φέρνει το παιδί να συνέρχεται. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, τον παιδί με το πέραν. Βλέπουμε έχει έναν άρτηκα το πρώτο του. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Γεωργίου το σούτ. Το μεγάλο στο λιμπάνο. Κάτω με στέχα στην μπάλα. 61-57 το σκορ. Συγγνώμη, 51-67. Της Αντικής είναι γεμάτο χιόνια και βάζοντα και πεντέλη και ονειτό είναι πάρα πολύ παγωμένη βραδιά, περιμένουν και χιόνια βάζει το μικρολόγο το βράδυ και μέσα, ίσως μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Παρόλα αυτά εδώ
κόσμος αρκετός μέσα στο στάδιο της Λαμπερτσόνας. Αρκετός κόσμος. Παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα. Μανίδης. Και ο Ταγκλίδης στο μέσα. Είναι ο μόνος μέσα από το στόμα που έχει έτσι σταθερή απόδοση στα 4 δεκάλεπτα. Μπορεί και να μην τον ακούμπησε, τα βοηθυνές της. Να έχει δίκιο εδώ και τα φιλίδες. '54-68. Thank you.
Γιαννίδης δίνει στο Σαραφιλίδη. Βαρύς ο Σουρ. Τώρα για το αγαπητό μου, πέντε δούμε το βράδυ και σε χαϊλάι. Thank you.
Καπατσούλας με το πρόβλημα που ετοιμάζει να βάλει στον αγώνα ο κύριος Γεωμάδης. Καλά τώρα για τον Πορφύρα. Φίλε το Σημειονίδη. Καρέλλας. Πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Μέσα γι' αυτό, δεύτερη βολή, 69-83. Μορφήτας του, να δει την νίκη του, σε 13 αγώνα έχει 10 νίκες και 3 ήττες. Τελευταία ήταν νομίζω, ήταν με τον Μήλωνα, μέσα στο Μήλωνα. Πρώτη ήταν στην πρώτη αγωνιστική με τους Στράβωνες. Μετά έχασε μέσα στο γήπεδό του από το πρωτοπόρο παλιό Φάγερο. Ήταν ένα πολύ συμβατικό παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχει πάει στην παράταση. Έδρα το μήνυμα και από εκεί μετά όπως είπα, 7-8 παιχνίδια δεν μπορεί να δώσει, είναι αίτητος, δεν έχει χάσει σε 7-8 παιχνίδια 72-85. Βλέπουμε τον ταμπλό, πολλά φάουλ, αλλά δεν θα πρέπει και ο Ραπιστέμας.